τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Λίγα λεπτά μας απομένουν, αλλά θα είναι σίγουρα πολύ επικοδομητικά, γιατί έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε με την επόμενη καλεσμένη μας. Είναι μαζί μας η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Να την δούμε και να την καλωσορίσουμε. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από την Αθήνα σε όλες και όλους. Λοιπόν, άνοιξαν σήμερα παιδική και βρεφονιπιακή σταθμή, μια ανάσα για τους γονείς. Να δούμε με τι ακριβώς υγειονομικά πρωτόκολλα άνοιξαν, γιατί είναι αυστηρά για τους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα στους παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς. Πολύ σωστά, ανάσα για τα παιδιά και ανάσα για τους γονείς. Ανοίξαμε σήμερα τους βρεφονιπιακούς σταθμούς και έτσι οι εργαζόμενοι σε αυτούς θα πρέπει να υποβάλλονται σε εβδομαδιαία self-test, σε υποχρεωτική χρήση μάσκας και βέβαια είναι στην προτεραιοποίηση για τους εμβολιασμούς. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι η ηλικιακή ομάδα των 20 με 30, που είναι η μόνη ηλικιακή ομάδα που δεν έχει ανοίξει ακόμα σε εμβολιασμούς, αλλά είναι μια ηλικιακή ομάδα που έχει αρκετούς βρεφονιπιοκόμους, την έχουμε ήδη προτεραιοποιήσει, έχουμε όλα τους τα στοιχεία μέσα στο Γενικό Μητρό για τους εμβολιασμούς και είναι και εκείνοι προτεραιοποιημένοι και μπορούν να εμβολιαστούν ανεξαρτήτως της ηλικιακής της ομάδας. Οπότε άνοιξαν σήμερα οι σταθμοί, εβδομαδιαία self-test για όλους τους εργαζομένους, υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους τους εργαζομένους και προτεραιοποίηση στον εμβολιασμό. Για τα παιδάκια μας, για τα βρέφη και τα νήπια δηλαδή, προφανώς δεν χρησιμοποιούμε και δεν ζητούμε ούτε τη χρήση μάσκας, ούτε και τη χρήση self-test. Και αυτό κατόπιν εντατικών συνεννοήσεων με την αρμόδια Επιτροπή Λοιμοξιολόγων. Φυσικά καταλαβαίνουμε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όταν μιλάμε για παιδάκια 2,5-3 ετών, είναι πάρα πολύ δύσκολο η μάσκα να φορεθεί και να κρατηθεί στη θέση της σωστά. Κάτω των 2,5 ετών έχουμε ακούσει από τους ειδικούς ότι δεν συνίσταται η χρήση της μάσκας. Κυρία Μιχαηλίδου, να δούμε λίγο μια διευκρινιστική ερώτηση στο κομμάτι των εμβολιασμών και της προτεραιοποίησης. Όσοι εργάζονται στις συγκεκριμένες δομές, αν μπουν με τον ΑΜΚΑ τους, από πότε θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού στην πλατφόρμα? Ήδη. Έχουμε βάλει τα στοιχεία τους σε συνεργασία με το ΕΡΓΑΝΙ εδώ στο Υπουργείο Εργασίας. Έχουμε εντάξει τα στοιχεία τους, έχουμε εντάξει δηλαδή το ΑΜΚΑ τους, έτσι ώστε έχουν προτεραιοποιηθεί μαζί με τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να μπουν μέσα στην πλατφόρμα και να κλείσουν ένα ραντεβού όποτε υπάρχει διαθέσιμο. Συγκεκριμένη εταιρεία εμβόλιο ή όποια επιλογή εμφανίσει το σύστημα? Είναι σύμφωνα με την ηλικιακή ομάδα την ακριβώς πιο πάνω. Δηλαδή, με τους 30-40. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ευελιξία ως προς τα εμβόλια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να λάβουν, έτσι. Οπότε, σύμφωνα με την ακριβώς πιο πάνω ηλικιακή ομάδα, μπορούν και εκείνοι να εμβολιαστούν. Μάλιστα. Να δούμε μαζί, κυρία Μιχαηλίδου, και όλα όσα θα συναντήσουμε για πρώτη φορά σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, όπως για παράδειγμα τα διάφορα διαγνωστικά, ας το πούμε έτσι, τεστ, τα οποία θα γίνονται και νομίζω ότι θα κάνουν πολύ καλό και στα παιδιά και στους γονείς. Πολύ σωστά, κυρία Πατρινού. Για πρώτη φορά έρχεται το κράτος και νοιάζεται πραγματικά για τα παιδιά του. Βάζουμε όλα τα παιδιά μπροστά, γιατί να φροντίζουμε τα παιδιά σημαίνει ότι φροντίζουμε και υπολογίζουμε το μέλλον της χώρας μας. Οπότε τι κάνουμε? Φροντίζουμε για πρώτη φορά τι μαθαίνουν και τι κάνουν τα παιδιά μας μέσα στους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Μέχρι πρότινος η πολιτεία το μόνο που ρύθμιζε ήταν από τη μία τα κτηριολογικά και από την άλλη την στελέχωση των δομών αυτών. Ακόμα και αν έχουμε αρμοδιότητα βέβαια στο κομμάτι της παιδικής προστασίας, δεν υπήρχαν ενιαίες προδιαγραφές διαπαιδαγώγησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσα στους σταθμούς. Οπότε ερχόμαστε με ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, με μια πολύ μεγάλη επιστημονική ομάδα διεθνή, η οποία επί το πλείστον κάνει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι δημιουργεί οριζόντιους και ενιαίους κανόνες λειτουργίας και curriculum μέσα στους σταθμούς, δηλαδή τι κάνουν τα παιδιά μας μέσα στους σταθμούς, ποια είναι τα παιχνίδια με τα οποία παίζουν, ποιες ιστορίες διαβάζουν, τι βιβλία, με τι βιβλία ασχολούνται, τι αισθητήρια έχουν γύρω τους, έτσι ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους έτσι όπως μπορούν. Μην ξεχνάμε ότι είναι δεύτερο... και μια πολύ σημαντική ηλικία αυτή. Ακριβώς. Δηλαδή. Ακριβώς. Δηλαδή, τι λένε όλοι οι ειδικοί? Λένε ότι η νευροπλαστικότητα στον εγκέφαλο των ανθρώπων είναι η υψηλότερη μέχρι την ηλικία των 5. Οπότε, είναι η ευκαιρία μας
σαν αρμόδιοι για την παιδική προστασία, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να αναπτύξουμε τις δεξιότητες των παιδιών και να μην είναι αναγκαστικά οι δεξιότητες τους συνώνυμες της οικονομικής δυνατότητας των γονιών τους. Θέλουμε να μπορούμε να προσφέρουμε σε κάθε παιδί ανεξαρτήτως της οικονομικής δυνατότητας των γονιών του, ανεξαρτήτως σε ποιο σταθμό πάει, ανεξαρτήτως σε ποια περιοχή είναι, ανεξαρτήτως ποιο είναι το background της οικογένειάς του. Οπότε ξεκινάμε με τις δεξιότητες και βάζουμε μέσα, ένα λεπτό, και αυτό που είπε η κυρία Πατρινού, την πρώιμη διάγνωση. Γιατί όπως είναι εξίσου σημαντικό για ένα παιδί να αναπτυχθεί νευροαναπτυξιακά μέχρι την ηλικία των 5, είναι εξίσου σημαντικό να μπορεί κάποιος να παρέμβει με τις σωστές θεραπείες, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, έτσι ώστε αν το παιδί αυτό έχει μια διαταραχή, παραδείγματος χάρη, αν το παιδί αυτό είναι στο φάσμα του αυτισμού, να μπορεί να δουλέψει τη διαταραχή αυτή στην ηλικία που είναι κρίσιμη, έτσι ώστε μετά για το μέλλον του ίδιου και βέβαια της οικογένειας, να είναι λειτουργικό. Του, ακριβώς, ακριβώς. Κυρία Μιχαηλίδου, πάνω σε αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω, άρα θα δούμε να μπαίνει το κομμάτι της αξιολόγησης στις συγκεκριμένες δομές. Της αξιολόγησης, όχι δεν αξιολογούνται τα παιδιά σε όσους μας παρακολουθούν, δηλαδή κάποιοι περνάνε, κάποιοι όχι. Αξιολόγηση εννοούμε ότι τα παιδάκια θα τα παρακολουθεί ειδικώς, θα τα αξιολογεί και θα εντοπίζει πιθανά τέτοια για να το πούμε θέματα. Με μια ορολογία που δεν φοβίζει κιόλας. Σωστά. Βάζουμε μέσα την ιατρική και την αναπτυξιακή παρακολούθηση. Δηλαδή βάζουμε πολύ συγκεκριμένα τεστ, τα λεγόμενα Denver τεστ, τα οποία μπορούν να εντοπίσουν με ένα απλό αναλυτικό ερωτηματολόγιο είτε διαταραχές είτε αναπηρίες αρχικές σε ένα παιδί. Και βέβαια με ένα πλέγμα μεντόρων που θα έχουμε, κάνουμε και την αντίστοιχη κατάρτιση σε όλους τους βρεφονηπιαγωγούς, έτσι ώστε να μπορούν να συμπληρώνουν τα τεστ αυτά μαζί με τα παιδιά και βέβαια να μπορούν να εντοπίζουν πιο εύκολα προβλήματα εκεί που μπορεί να υπάρχουν. Και να ενημερώνουν και τους γονείς φυσικά, γιατί είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτό, κύριε Μιχαηλίδου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Κύριε, και το πώς θα ενημερωθεί ο γονιός. Θα ενισχύσουμε, δηλαδή είναι η τριμερής αυτή η σχέση μεταξύ παιδιού, βρεφονηπιαγωγού και βέβαια οικογένειας, που πολλές φορές δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου να μάθει από τον βρεφονηπιακό σταθμό τι γίνεται και πολλές φορές, όπως σωστά το είπατε, δεν αποδέχεται κιόλας ή δεν είναι όριμη στο να καταλάβει την αναπτυξιακή κατάσταση και διαταραχή του παιδιού. Κυρία Μιχαηλίδου, πριν σας αποδεσμεύσουμε, θέλω να πούμε δύο λόγια για τον ψηφιακό έλεγχο λειτουργίας των ΚΔΑΠ, γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο θα δούμε και μάλιστα με την βοήθεια της τεχνολογίας πλέον στους χώρους της εκπαίδευσης. Πολύ σωστά. Χθες μάλιστα ήταν και η Παγκόσμια ημέρα οικογένειας αφιερωμένη στις νέες τεχνολογίες. Οπότε τι λέμε? Λέμε ότι έχουμε ένα θεσμό όπως τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Είναι κάποιες δομές πολύ βοηθητικές και για τα ίδια τα παιδιά και για τις οικογένειές τους, που παιδιά του δημοτικού πηγαίνουν για να απασχοληθούν δημιουργικά μετά το σχολείο. Το κράτος δίνει κάθε χρόνο 110 εκατομμύρια στις δομές αυτές. Είναι ένας μεγάλος πολύ προϋπολογισμός, ακριβώς επειδή αναγνωρίζουμε και την ανάγκη τα παιδιά να δημιουργηθούν, να απασχοληθούν, με συγχωρείτε, δημιουργικά, αλλά και την ανάγκη της οικογένειας και της μητέρας να μπορεί να συνεχίσει την εργασία της μην έχοντας να γυρίσει στο σπίτι για να φροντίσει το παιδί. Οπότε πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα δημόσια αυτά χρήματα, οι δημόσιοι πόροι που δίνουμε, αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και τι κάνουμε? Φτιάχνουμε για πρώτη φορά ένα ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο που θα λειτουργεί μέσα από μια πολύ απλή εφαρμογή στο κινητό των γονέων, οι οποίοι επί τη αφήξη του στο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης με το παιδί θα μπορούν να κάνουν ένα check-in, σκεφτείτε, έτσι ώστε να παρακολουθείτε ότι το παιδί είναι εκεί. Να φαίνεται και ποια δάση λειτουργούν. Δηλαδή ουσιαστικά ακριβώς θέλουμε να δούμε ποια λειτουργούν, πόσα παιδιά απασχολούνται εκεί και άρα φαντάζομαι να έχουν και την αντίστοιχη χρηματοδότηση. Ακριβώς. Γιατί είχαμε δει, κυρία Μιχαηλίδου, λίγο μανιτάρια ΚΔΑΠ, έτσι θα το πω εγώ, λίγο πιο κοιτάξτε, απλά. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρει πολλές καταγγελίες. Ναι. Έχουμε λάβει και εμείς και τα αρκετές καταγγελίες, είτε για παιδιά τα οποία δεν πηγαίνουν καθόλου, είτε για παιδιά τα οποία πηγαίνουν σε πολύ μικρότερο κομμάτι του χρόνου τους από αυτό που είναι δηλωμένο. Οπότε μπαίνει και επειδή είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε τους δημόσιους πόρους όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται, δεν μπορούμε να χάνουμε ούτε ευρώ. Κυρία Μιχαηλίδου, εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή αρχή
σε όλες τις οικογένειες που έχουν τα παιδιά τους σταθμούς μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Πολύ. Γεια σας.